Υπάρχουν τρία ζώδια που θα απατήσουν του Αγίου Βαλεντίνου και συγκεκριμένα θα κάνουν one night stand. Όπα, όπα. Είναι ο δίδυμος το πρώτο ζώδιο. Uh-huh. Ο οποίος δίδυμος, ακριβώς επειδή είναι λίγο αντιφατικός και έτσι και αλλιώς. Και δίδυμος σήμερα και δίδυμος αύριο. Για το λόγο αυτό, επειδή του αρέσει η περιστασιακή περιπέτεια, είναι πολύ πιθανό να κάνει one night stand στις 14 Φλεβάρι. Α, του αρέσει η περιπέτεια. Οπότε το επόμενο ζώδιο θα είναι ο τοξότης. Το επόμενο ζώδιο είναι ο υδροχός. Ο οποίος υδροχός, επειδή είναι παραδοσιακό ζώδιο, ψάχνει λουλούδια, σοκολατάκια. Μα δεν είναι παραδοσή μας. Δίνεται 100% ο υδροχός. Ναι. Όπου βρει. Πρόσεξε, παρόλα αυτά, εκείνη την ημέρα, επειδή ενθουσιάζεται εύκολα, ναι, αν ανάψουν τα αίματα, αν του ανάψει το αίμα και του ανεβάσει το αίμα στο κεφάλι, ναι, θα κάτσει. Το τρίτο ζώδιο, και δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό. Το ξωτίνα, δεν το είπα εγώ. Τα μυρίζομαι εγώ αυτά από μακριά. Αν η τριάδα δεν είχε σκορπιό ή το ξώτη, δεν τη λέμε. Γνωστή, λέει, για την άνεσή του στα one night stand. Έτσι, έτσι, το παίζει μυξοπαρθένα. Δεν του απασχολεί, λέει, να ανάψουν τα αίματα και ας είναι μόνο για μία νύχτα. Μας το παίζεις, θεούσα! Δεν τον απασχολεί, απολαμβάνει να δοκιμάζει νέα πράγματα. Έτσι δεν έχεις αφήσει κλονάρι για κλονάρι. Και καμία δέσμευση, κάτω από την αχλαδιά. Και έρχεται εδώ και μας το παίζει. Μας το παίζει η κυρία. Και εσύ έρχεσαι εδώ και μας το παίζεις με τον κρίνο. Σε παρακαλώ πολύ. Ότι δύο παιδιά με τον κρίνο. Ακούει ο μπαμπάς μου, Παναγία μου, τον χάνω. Ο μπαμπάς σου σε πείραξε, ο άντρας σου δεν σε πείραξε. Σοκαφέ Morning Show.